Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό ερώτημα, το οποίο αφορά πολλού από εμά που βρισκόμαστε εδώ σε αυτή τη ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα στο κανάλι μα στο YouTube. Παιδιά και εν συνέστηση, πώ μπορώ να αποφύγω τη διαγενειακή μεταβίβαση της συνεξάρτησης. Κάτω από το βίντεο με τίτλο «Ποια η διαφορά μεταξύ ενσυναίσθησης και συνεξάρτησης» το link για το βίντεο αυτό ψάξτε το στην περιγραφή του παρόντος βίντεο ένα εξαιρετικό ερώτημα. Θέκλα μου χαίρετε, μπορείς να μας εξηγήσεις πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ενσυναίσθηση στα παιδιά μας χωρίς να τα τραυματίσουμε? Και πώς μπορούμε οι συνεξαρτώμενοι γονείς να μην κληροδοτήσουμε τη συνεξάρτησή μας στα παιδιά μας. Εξαιρετικό ερώτημα. Ε, πολύ ουσιώδες και γι' αυτό και το κάνω βίντεο. Καταρχάς, η συνεξάρτηση είναι ένας παθολογικός τρόπος να συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Εάν ένας άνθρωπος παρουσιάζει συνεξάρτηση στις σχέσεις του... Αυτό σημαίνει ότι φέρει ένα σωρό τραύματα αδιαχείριστα από την παιδική του ηλικία και από τη ζωή του μέχρι τώρα και ότι ο μηχανισμός άμυνας που χρησιμοποιεί όταν ενεργοποιούνται τα τραύματά του όταν νιώθει συναισθηματική απορρίθμιση, όταν βιώνει συναισθηματική απορρίθμιση μετά από συναισθηματική αναδρομή, είναι ο μηχανισμός του φων που σημαίνει να συρρυκνώνεται, να σμικρύνεται για να χωριέσει στο χώρο. Λοιπόν, έχω πει τώρα κάποιες έννοιες που χρειάζεται να έχετε παρακολουθήσει κάποια βίντεο προηγούμενα για να τις καταλάβετε. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο επίσης θα βάλω το επεισόδιο του podcast, το τέταρτο επεισόδιο του podcast, το οποίο μιλάει για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ακούστε το σας παρακαλώ το επεισόδιο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, όπου μέσα σε αυτό αναφέρεται και η δουλειά του εξαιρετικού ψυχολόγου και συγγραφέα του Πιτ Γόλκερ, ο οποίος μιλάει για τα 4F, τους τέσσερις βασικούς μηχανισμούς άμυνας, που μπορεί ένα παιδί σε μια κακοποιητική ηλικία να ενεργοποιήσει, προκειμένου να διαφύγει από τον πόνο. Fight, flight, freeze, phone. Πάλι, φυγή, πάγωμα, σε ρίκνωση. Ο τέταρτο μηχανισμό άμυνα, το φών. που στα ελληνικά κατά τη γνώμη μου η καλύτερη απόδοση είναι σε ρήκνωση. είναι αυτό ο οποίο οδηγεί έναν άνθρωπο σε έναν συνεξαρτητικό τρόπο δεσίματος. Άρα, για να έχει εξελιχθεί εσύ και για να έχω εξελιχθεί κι εγώ σε έναν ενήλικα ο οποίος παρουσιάζει συνεξάρτηση στις σχέσεις του σημαίνει ότι έχεις ένα σωρό τραύματα αδιαχείριστα στο υποσυνείδητο σου τα οποία ενεργοποιούνται κάθε φορά που έρχεσαι σε επαφή με ένα ερέθισμα που σου θυμίζει αυτά τα τραύματα και η δική σου άμυνα σε αυτή τη συναισθηματική απορρίθμιση είναι να συρρυκνώνε. Δεν είναι απλό πράγμα η συνεξάρτηση. Είναι πολύ σύνθετο φαινόμενο, πολύ παραγοντικό και ένας άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζει συνεξάρτηση σημαίνει ότι έχει υποστεί ναρκισιστική κακοποίηση για χρόνια και ίσως συνεχίζει να την υφίσταται ακόμη. Οπότε, ως γονείς, το πρώτο, 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 πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε προκειμένου να μην μεταβιβάσουμε διαγενειακά στα παιδιά μας τόσο τα τραύματά μας όσο και το συνεξαρτητικό τρόπο συνδεσιμότητας είναι οπωσδήποτε εμείς οι ήδη να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Πρέπει οπωσδήποτε εμείς οι ήδη να αντιμετωπίσουμε τους δικούς μας εσωτερικούς δαίμονες. Πρέπει οπωσδήποτε εμείς οι ήδη να κάνουμε ψυχοθεραπεία για όσο καιρό χρειαστεί, προκειμένου να βάλουμε σε τάξη τον εσωτερικό μας κόσμο, να επουλωθούν όσο περισσότερο γίνεται τα τραύματα μας και να μάθουμε εμεί ήδη νέους, δημιουργικούς, υγιείς τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων μας και διαχείρισης της οποίας συναισθηματικής απορρίθμισης. Ο πιο βασικός τρόπος με τον οποίο διδάσκει και διαπαιδαγωγεί ο γονιός το παιδί είναι αυτός του παραδείγματος. Ό,τι και να λέμε με το στόμα μας, όσα βιβλία και αν διαβάσουμε στα παιδιά μας... ...ή όσα βίντεο ψυχοεκπαίδευσης και αν τους βάλουμε να παρακολουθήσουν... ...όσο να αφορά στο πώς τα επηρεάζουμε εμείς, εάν εμείς ζούμε συνεξαρτητικά... Εάν εμεί είμαστε συνεξαρτώμενοι σε διάφορε σχέσει στη ζωή μα και μεγαλώνουν τα παιδιά μαζί μα, μαθαίνουν τη συνεξάρτηση σαν ένα παράδειγμα ζωή, μαθαίνουν τη συνεξάρτηση σαν ένα τρόπο ύπαρξη και ένα τρόπο συνδεσιμότητα. Άρα οφείλουμε. Όταν έχουμε παιδιά, οπωσδήποτε να τακτοποιήσουμε τα ψυχολογικά μας ζητήματα. Αν κάποιος είναι σύγκολ και είναι και άτεκνος, δεν έχει καμία υποχρέωση σε οποιονδήποτε να φτιάξει τα ψυχολογικά του. Καμία απολύτω. Αν θέλει να φτιάξει τα ψυχολογικά του ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει παιδιά και δεν ζει με άλλους ανθρώπους, θα το κάνει για τον εαυτό του. Θα το κάνει για να καλυτερέψει τη δική του ποιότητα ζωής. Και καλά κάνει να το κάνει. Εάν όμως έχεις παιδιά, οφείλει να το κάνεις. Δεν είναι προαιρετικό όταν έχεις παιδιά. Είναι στα πλαίσια της ευθύνης, της γονικής και της υποχρέωσης που έχει έναντι στους ανθρώπους που εσύ επέλεξες να φέρεις στον κόσμο εάν έχει γεννήσει αυτά τα παιδιά βιολογικά ή τους ανθρώπους τους οποίους επέλεξες εσύ να προστατεύεις αυτόν τον κόσμο να έχεις οθετήσει τα παιδιά οφείλει να είσαι εντάξει. Και δεν είναι κακοποιητικός μόνο ένας ναρκισιστικός γονιός, και ένας συνεξαρτημένος γονιός είναι εξίσου κακοποιητικός προς τα παιδιά. Με μέσω μιας έμμεσης κακοποίησης, αδιόρατης κακοποίησης, η οποία έχει να κάνει με τη μεταβίβαση αδιαχείριση των τραυμάτων και αποθυμένων, η οποία έχει να κάνει με το άρρωστο εντός παράδειγμα που δίνει ο γονιός στο παιδί του. Φέρεις ευθύνη όταν έχεις παιδιά. Αν είσαι μόνη σου και ζεις σε έναν κακοποιητικό γάμο με έναν άνδρα να ο οποίος σου φέρεται άσχημα, σε μειώνει, σε προσβέλνει, σε βρίζει, δεν ξέρω εγώ τι σου κάνει και δεν έχεις παιδιά, οφείλεις προς τον εαυτό σου να φύγει, αλλά ακόμη και αν δεν φύγει, ταλαιπωρείς μόνο εσύ, δεν ταλαιπωρείς άλλους. Όταν όμως έχεις παιδιά, και παραμένεις σε κακοποιητικές καταστάσεις, είτε σε σχέσεις που είσαι συνεξαρτημένη με έναν κακοποιητικό σύντροφο, είτε σε σχέσεις που είσαι συνεξαρτημένη με αρχισιστικούς γονείς και τοξικούς γονείς, είτε σε σχέσεις που είσαι συνεξαρτημένη με τοξικούς φίλους και αρχισιστικούς φίλους, τότε επηρεάζει άμεσα τα παιδιά σου. Τους μεταβιβάζεις όλη αυτή την ψυχοπαθολογική συνδεσιμότητα. Ο συνεξαρτόμενο συνδέεται με τον εαυτό του με ένα ψυχοπαθολογικό τρόπο και συνδέεται και με του άλλου ανθρώπου επίση με ένα ψυχοπαθολογικό τρόπο. Ένα συνεξαρτημένο γονιό δεν μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά του από ψυχολογικού κινδύνου και ούτε μπορεί να διδάξει στα παιδιά του την υγιή σχέση με τον εαυτό του. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και έρχεται μάλιστα να ανατρέψει και το επιχείρημα που πολύ συχνά χρησιμοποιούν συνεξαρτημένοι γονείς, είτε συνεξαρτημένοι πατεράδες, είτε συνεξαρτημένες μητέρες, οι οποίοι λένε, ναι, είμαι συνεξαρτημένος, είμαι συνεξαρτημένη σε αυτό το κακοποιητικό πρόσωπο, αλλά δεν χωρίζω για χάρη των παιδιών. Δεν χωρίζει για χάρη των παιδιών. Άρα τα παιδιά σου μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει από τη μια πλευρά ένα νάρκη, κακοποιητικός ένα νάρκιστο παραμελητικό, ένα νάρκιστο που είναι ό,τι πιο χειρότερο παράδειγμα να ακολουθήσει κάποιο. Και από την άλλη, ένα συνεξαρτημένο, ο οποίο επίση είναι άσχημο παράδειγμα να ακολουθήσει κάποιο. Και το κάνει για τα παιδιά σου, σοβαρολογεί. Οφείλει για τα παιδιά σου να φτιάξει τον εαυτό σου. Και αν το να φτιάξει τον εαυτό σου σημαίνει και να αποκοπεί από τοξικέ σχέσει, οφείλει να το κάνει. Και αν για να εξηγιάνεις τη σχέση σου με τον εαυτό σου και τους άλλους ανθρώπους και για να θεραπεύσεις τη συνεξάρτηση χρειάζεται πέρα από τη ψυχοθεραπεία και τη ψυχοεκπαίδευση να χωρίσεις κιόλας από έναν κακοποιητικό γάμο ή να σταματήσεις να κάνεις παρέα με κακοποιητικούς ανθρώπους ή να πας no contact με τους τοξικούς και εναρκησιστικούς γονείς σου, οφείλει να το κάνεις. Διαφορετικά η κληρονομιά, η ψυχική, η ψυχολογική κληρονομιά που θα δώσει τα παιδιά σου, το λέκασί σου, θα είναι να τους μάθεις τη θυματοποίηση, τη συνεξάρτηση, την έλλειψη αυτοεκτίμησης και ούτω καθεξής. Συγγνώμη που είμαι τόσο αυστηρή. Και ενώ τα λέω αυτά, παράλληλα κακίζω τον εαυτό μου για όλες εκείνες τις περιόδους που τα παιδιά μου ήταν μικρότερα και εγώ πάλευα με τη συνεξάρτηση και δεν έπαιρνα αποφάσεις θαραλέες που έχω πάρει τα τελευταία χρόνια ούτως ώστε να εξηγιάνω και τη δική μου ζωή αλλά και τη δική τους. Τουλάχιστον εγώ έχω το... <laughs> έχω το ότι δεν γνώριζα τα πράγματα για τη συνεξάρτηση τα οποία γνωρίζω σήμερα και τα οποία σας μαθαίνω καθημερινά μέσα από τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Όταν ήταν τα δικά μου παιδιά ανήλικα, 5, 6, 7, 2, 3, 4 χρονών, η λέξη συνεξάρτηση ήταν άγνωστη λέξη στο λεξιλόγιο τη ψυχολογία και τη ψυχοθεραπεία. Έκανα ψυχοθεραπεία, αλλά δεν ήξεραν οι ψυχολόγοι μου να μου τα πούν αυτά τα πράγματα και δεν ήξεραν να με βοηθήσουν. Και μάλιστα τώρα που το βλέπω εκ των υστέρων, in retrospect, αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές ένα συγκεκριμένο ψυχολόγο που πήγαινε ειδικά με επανατραυμάτιζε και ο ίδιο. Δηλαδή με επαναθυματοποιούσε. Μπορεί να είχα αντιδραστική βιαιότητα προ κακοποιητικού γονεί και να με έκανε να νιώθω άσχημα ότι α, δεν είμαι σεβαστική, δεν ξέρω ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, τόσα ήξερε, τόσα έκανε. Στη σημερινή εποχή, εάν είσαι σε αυτό το κανάλι, αν παρακολουθεί αυτά τα βίντεο, ήδη γνώριζε ότι η ψυχοθεραπεία είναι τα βιντεο ηδη γνωριζει οτι η ψυχοθεραπεια ειναι απαραιτητη και είναι χρήσιμο να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε ανθρώπους, σε ψυχολόγους, θεραπευτές οι οποίοι γνωρίζουν τι σημαίνει συνεξάρτηση, γνωρίζουν τι σημαίνει ναρκισισμός και οι οποίοι είναι ενήμωροι για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης της ψυχολογίας, τα τελευταία ευρήματα και τις τελευταίες εφαρμογές της επιστήμης της ψυχολογίας στη ψυχοθεραπευτική πράξη. Δεν δικαιολογώ τον εαυτό μου για το παρελθόν. Σας είπα, όση ώρα σας τα λέω αυτά, κακίζω τον εαυτό μου, εκ των έσω και αναντιλαμβάνομαι τα λάθη μου. Και στενοχωριέμαι για το γεγονός ότι χωρίς να το αντιλαμβάνομαι εμέν... το έκανα, δε, μεταβίβασα στα παιδιά μου καταστάσεις. Εάν ήδη έχουμε μεταβιβάσει στα παιδιά μας καταστάσεις... οφείλουμε πέραν από το να κάνουμε εμείς η ίδια ψυχοθεραπεία... να προτείνουμε και στα παιδιά μας να ενθαρρύνουμε και τα παιδιά μας... να κάνουν επίσης ψυχοθεραπεία ούτω ώστε να γιατρέψουν όποια ζημιά τους έχουμε προκαλέσει. Ξαναλέω, μπορεί άθελα μας, μπορεί λόγω άγνοιας, αλλά δεν πάβουμε να έχουμε προκαλέσει ζημιά. Τώρα, πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας την ενσυναίσθηση? Πάλι με το παραδείγμα μας. Πάλι δείχνοντας εμείς οι ίδιοι ενσυναίσθηση στα παιδιά μας. Όταν το παιδί μας έρχεται και θέλει να μεταφέρει μια εμπειρία του, ασχολούμαστε με το παιδί μας. Το κοιτάμε στα μάτια, σταματάμε αυτό που κάνουμε και του δίνουμε το χώρο και το χρόνο να εκφραστεί. Και συμπονούμε το παιδί μας για αυτό που βιώνει και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα συναισθήματά του, προσπαθούμε να καταλάβουμε πού στέκεται συναισθηματικά και τι βιώνει το παιδί μας και δίνουμε οπωσδήποτε το χρόνο για αυτή την ουσιώδη αλληλεπίδραση που είναι η αλληλεπίδραση γονιού και παιδιού, που το παιδί νιώθει ασφάλεια να εκφράσει τα συναισθήματα του σε ένα γονιό που έχει ανοιχτά αυτιά και μάτια. Φυσικά εννοείται ότι μπορεί να μην είναι όλες οι ώρες κατάλληλες για να κάνουμε κάτι τέτοιο μέσα στη μέρα μας, αλλά ότι πρέπει να βρίσκουμε ώρες μέσα στη μέρα μας. Για παράδειγμα, ας σκεφτώ μια οικογένεια με έφηβα παιδιά που οι γονεί εργάζονται και λείπουν αρκετέ ώρε από το σπίτι και τα παιδιά έχουν αρκετέ δραστηριότητε, τότε ίσω είναι καλή ιδέα αυτή η οικογένεια να προγραμματίζει μια μέρα την εβδομάδα, ίσω μια μέρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, μια ώρα στην οποία να κάθονται όλοι μαζί κάτω και να συζητάνε πώ πέρασαν την εβδομάδα του, τα συναισθήματα του, τι σκέψει του. τι τους απασχολεί, και να έχουν τα παιδιά το χρόνο να μιλήσουν με τους γονείς. Ή αυτό να γίνεται όταν ο γονιός για παράδειγμα είναι στο αυτοκίνητο και οδηγεί και κάθεται το παιδί δίπλα προκειμένου να το πάει σε κάποιο σχολείο, σε κάποιο φροντιστήριο πάλι να χρησιμοποιήσουμε εκείνους τους χρόνους που περνάμε χρόνο με τα παιδιά μας ουσιοδός κάνοντας ουσιώδεις συζητήσεις και όχι να τους παταλάμε με το να κάνουμε παρατηρήσεις στα παιδιά μας επικρίσεις και να τους λέμε ότι πρέπει να διαβάζουν και ότι πρέπει να περάσουν τις Πανελλήνιες και στις Παγκύπρες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να φορτώνουμε τα παιδιά μας με τύψει και ενοχέ και με αρνητικά συναισθήματα. Ο κάθε ένας γονιός, αναλόγως του προγράμματος του, πρέπει να βρίσκει το χρόνο και μέσα στη μέρα και μέσα στην εβδομάδα ώστε να κάνει ουσιώδεις συζητήσεις με τα παιδιά και να αποκτά βαθύτερη σύνδεση με νόημα με τα παιδιά του. Είναι ένα τεράστιο δώρο αυτό που θα δώσει τα παιδιά σου. Σε αυτές τις συζητήσεις πρέπει να γίνεται και μία α, διάκριση μεταξύ της ενσυναίσθησης ως αρετής, και της υπερβολικής συνέστησης προς ακατάλληλους ανθρώπους ως μιας επιβλαβούς τεχνικής και δράσης. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας ότι ναι, θέλουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, καλοσυνάτοι, ευγενικοί, να νιώθουμε τον πόνο των άλλων, να συναισθανόμαστε τον πόνο των άλλων, να χαιρόμαστε με τη χαρά των άλλων, αλλά πρέπει να είμαστε επίσης προσεκτικοί ως προ το ποιοι θα είναι αυτοί οι άλλοι άνθρωποι στη ζωή μας και να τους μάθουμε από νωρί ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καλές προθέσεις, δεν είναι καλοήθεις, άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τους άλλους ανθρώπους, άνθρωποι που βγάζουν τα νεύρα τους πάνω στους άλλους ανθρώπους, άνθρωποι δηλαδή με ένα αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας, μπορεί τα παιδιά να πρέπει να το πούμε με διαφορετικά λόγια και λόγια που να είναι πιο κατάλληλα για την ηλικία τους, αλλά ένα παιδί από 12-13 ετών και πάνω είναι σε θέση να κατανοήσει τις έννοιες του ναρκισισμού όχι τόσο πλήρω όσο θα τι κατανοήσει κάποιο ο οποίο είναι 25, 26, 28 ετών και πάνω, αλλά να κατανοήσει τι βασικέ έννοιε και να γνωρίζει ότι ναι, μεν έχουμε καλοσύνη, ναι, μεν έχουμε ανθρωπιά, ναι, μεν έχουμε φιλότιμο, αλλά αυτά δεν τα δείχνουμε σε ανθρώπου οι οποίοι είναι επικίνδυνοι προ εμά. Και δυστυχώς η ζωή δείχνει αρκετά παραδείγματα. Μπορεί στο σχολείο που πάει το παιδί να υπάρχει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού ή αλλιώ bullying. Και παίρνουμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε στο παιδί ότι είμαστε καλοσυνάτη, έχουμε ανθρωπισμό, έχουμε φιλότιμο, Έχουμε ευαισθησία, αλλά αν κάποιο μα κάνει bullying, τότε δεν θα μπούμε στη διαδικασία να δείξουμε κατανόηση σε αυτό που μα κάνει bullying ή να καταλάβουμε τα συναισθήματα αυτού που μα κάνει bullying, να δικαιολογήσουμε δηλαδή κάποιον ο οποίο κάνει μια πολύ κακή πράξη προ εμά. Την ενέργεια μα πρέπει να τη στρέψουμε εκείνη την ώρα που δεχόμαστε ψυχολογική επίθεση ή και σωματική επίθεση, την ενέργεια μας εκείνη την ώρα πρέπει να τη στρέψουμε στο πώς να προστατευτούμε. Δηλαδή να μεγαλώνουμε παιδιά, τα οποία να έχουν συνέστηση, όχι απλώς εν συνέστηση προς τους άλλους ανθρώπους, αλλά να έχουν και συνέστηση του γεγονότος, του θλιβερού γεγονότος, που δεν πάβει όμως να είναι γεγονός, του γεγονότος ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι καλές προθέσεις, και δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι όπως εμάς. Κλείνοντας θέλω να πω ότι παιδιά στην εφηβεία από 12 ετών και πάνω μπορούν κάλλιστα να παρακολουθούν τα αντίστοιχα βίντεο στο κανάλι μας για αυτά τα θέματα, για τη συνεξάρτηση, για τον αρκισισμό, για τον έγκυνγκ. Κάλιστα μπορούν να τα παρακολουθούν και να πάρουν πληροφορίες οι οποίες να τους είναι πολύ χρήσιμες για το υπόλοιπο της ζωής τους και θα τους βοηθήσουν τώρα σε μια ηλικία στην οποία υπάρχει νευροπλαστικότητα που ακόμη εξελίσσεται ο εγκεφαλός τους, να αποκτήσουν βασικούς μηχανισμούς προστασίας από τη ψυχολογική και τη σωματική κακοποίηση, να αυξήσουν την αυτοεκτίμηση τους και να βρουν τα εργαλεία για να έχουν μια πιο χαρούμενη ζωή. Και οπωσδήποτε όταν τα παιδιά μας ζητάνε να πάνε σε ψυχολόγο, αμέσως τους πάμε σε ψυχολόγο. Και αν ένα παιδί δικό μας, το οποίο είναι σε οποιαδήποτε ηλικία, έρθει και εκφράσει δυσκολίες συναισθηματικές, έρθει και μας πει ότι δεν ξέρω πώς να διαχειριζούμε τις σχέσεις μου ή έχω πρόβλημα ή δεν έχω φίλους, πάλι πάμε το παιδί μας για ψυχοθεραπεία. Για όσους γονείς είστε στην Κύπρο, η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία είναι και ψυχολόγος ενήλικων, αλλά και ψυχολόγος για παιδιά και εφήβους, έχει, <laughs> έχει πολλές εξειδικεύσεις, κάνει ε, κάθε χρόνο ομάδε συναισθηματογνωσία παιδιών και εφήβων, που είναι ομάδε στι οποίε όταν συμμετέχουν τα παιδιά μαθαίνουν πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα, αυξάνουν τη συναισθηματική του νοημοσύνη και είναι εξαιρετικά χρήσιμε ω μία συναισθηματική δεξιότητα που μαθαίνουν τα παιδιά. Όπω πάμε τα παιδιά μας να μάθουν κολύμπι, ή να μάθουν ποδόσφαιρο, ή να μάθουν μπάσκετ ή κάποιο μουσικό όργανο. Έτσι είναι και οι ομάδε συναισθηματογνωσία. Το email της δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου είναι aristonikit.gr. Θα το βάλω και στην περιγραφή του βίντεο. Σας χαιρετώ.